Όταν ήμουν φοιτητής, μου άρεσε να γράφω ποίηματα, τα οποία δημοσίευα σε κάποιες εφημερίδες τοπικής εμβέλειας, όχι μεγάλης κυκλοφορίας. Στα φοιτητικά μου χρόνια, όμως, προς το τελευταίο έτος, άρχισα να γράφω τους πρώτους ύμνους και μάλιστα όταν κάποιος καθηγητής, κατά τη γνώμη μου, ήταν ανιαρό το μάθημά του και επειδή στο αμφιθέατρο κουραζόμουν, έπαιρνα χαρτί και μολύβι και έγραφα μερικούς ύμνους. Αλλά δεν τους χρησιμοποίησα καθόλου. Αυτοί παρέμεναν εκεί πέρα και πιθανόν αυτά πέρα τα πρωτόλια να έχουν χαθεί κιόλας. Βρισκόμενος όμως στην Αγγλία, προσπάθησα να αναπληρώσω το υμνογραφικό κενό στους καθημέραν Αγίους που δεν είχα κάτι να τους ψάλω, συντάσσοντας ο ίδιος τροπάρια. Λοιπόν, συνέθεσα τροπάρια, τουλάχιστον απολυτή και ο Κοντάκη, ο Μεγαλινάριος, τους Αγίους που τιμούσα, έτσι, με πρωτόγνωρο τρόπο, έτσι, έπαιρνα ένα πιατάκι του γλυκού, έβαζα λίγο λαδάκι, γιατί και το λάδι στην Αγγλία δεν υπάρχει εύκολα, ένα μπαμπακάκι, άναβα ένα καντιλάκι εκεί πέρα και κάναμε τις ακολουθίες μας. Μάζεψα όμως αυτό το υλικό το οποίο είχα από την Αγγλία και όταν επέστρεψα εδώ πέρα ένα καλοκαίρι, όχι ολοκληρωτικά, έδειξα αυτά τα έργα τα οποία είχα κάνει στον Ιεν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών τον Ιερώνυμο, ο οποίος τότε ήταν ηγούμενος της Μονής του Σαγματά και έκανε κύκλους σε νέους. Πηγαίναμε πάνω στο Σαγματά, κουβεντιάζαμε μερικά πράγματα. Εκτιμούσε το ότι εγώ έκανα διδακτορικό και σε θετική επιστήμη, που εκείνη την εποχή πολύ σπάνια κάποιος να πάει στο εξωτερικό για να κάνει τέτοιες σπουδές. Και τα πήρε και τα έδειξε τα έργα αυτά εδώ πέρα, μετά από μερικούς μήνες που γίνηκε αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, στο Μητροπολίτη Κοζάνη, στο Διονύση Ψαριανό, ο οποίος ήταν ο σοφολογιότατος άνδρας της εποχής. Πραγματικά ανεπανάληπτη φυσιογνωμία. Λοιπόν, εκείνος θαύμασε το έργο και την αρτιότητα, όπως μου έλεγε, κατά τη γνώμη μου δεν ήταν άρτια, αλλά εκείνος έτσι τα έβλεπε και ζήτησε να με γνωρίσει. Με γνώρισε και ο ίδιος με παρότρινε έκτοτε να συνεχίσω να υμνογραφώ. Αυτό ήταν το έναυσμα της υμνογραφίας. Όταν παντρεύτηκα, μου έδωσε ο Θεός την ευλογία να έχω και σύζυγο, η οποία είναι φιλόλογος και μάλιστα της κλασικής, των κλασικών γραμμάτων. Έτσι. Και με την οποία κουβεντιάζαμε οποιασδήποτε απορίες είχα πάνω στην υμνογραφία, γιατί κανείς ποτέ δεν είναι τέλειος. Αφού και εγώ τώρα όταν βλέπω τα έργα πριν από 30-40 χρόνια, γιατί με τη χάρη του Θεού έχουμε φτάσει περίπου τις 3.000 ακολουθίες, απορώ και βλέπω μερικά πράγματα τα οποία και διορθώνω ακόμη και τώρα. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να πει ότι φτάνει στην τελειότητα. Με βοήθησε όμως ο Θεός, με βοήθησε και σύζυγος, με βοήθησε και πάνω απ' όλα η χάρη του Αγίου Πνεύματος και η δύναμη της προσευχής. Γιατί χωρίς αυτή, Πάτερ μου, δεν γίνεται τίποτε. Εγώ πιστεύω ότι μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούμε να υμνογραφούμε και με τίποτε άλλο. Γι' αυτό, αυτό μου το είπε και ο πατήρ Παΐσιος. Έτσι. Μια φορά που ερχόμουν εδώ στο Άγιον Όρος, ένας φίλος ιερομόναχος από τη Μόνη του Αγίου Παύλου, με τον οποίο είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις και θα λέγαμε φιλικές σχέσεις. Ήθελα να με πειράξει μέσα στο καράβι, αλλά ο Θεός επέτρεψε αυτό το πείραγμα εγώ να το εκλάβω διαφορετικά. Και μου λέει, τι κάθεσαι και ασχολείσαι με την υνογραφία, εσύ το παντρεύτηκες, έχεις κάνει παιδιά κλπ. Κοίταξε την οικογένειά σου και άσε την υνογραφία, δεν χρειάζεται. Εγώ πάντως μου λέει να ξέρεις ότι όποιους ύμνους μου δίνεις και προέρχονται από εσένα που είσαι έγαμος, δεν πρόκειται να τους διαβάσω. Κατάλαβα. Λέω να είναι ευλογημένο. Φεύγοντας, ανέβηκα επάνω, πήγα στον πατέρα Παΐσιο, τον οποίο είχα δει όμως κι άλλες φορές και είχα εμπειρίες. Περίμενα να βγει έξω και όταν βγήκε το απόγευμα μου λέει κάτσε στο πεζουλάκι έξω στην πόρτα του. Είχα στη τσάντα μου μέσα δύο βιβλία από τα εκδεδομένα
των ακολουθιών. Του τα έδωσα, αν είναι δυνατόν εγώ, να δώσω ευλογία στον πατέρα Παΐσιο. Τέλος πάντων, έτσι το θεώρησα, ότι έπρεπε να του δώσω εκείνα τα βιβλία. Τα πήρε ο γέροντας, τα άνοιξε και αμέσως άρχισε να ψάλει μερικά τροπάρια. Αφού τα έψαλε, μου πιάσε το χέρι και μου λέει, μην ακούς αυτά που σου λένε, εσύ θα συνεχίσεις και θα γράφεις, γιατί το Πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνεί. Σας το είπα αυτό το πέρα για να σας δείξω ότι όχι για τον, τόσο για τον Πατέρα Παΐσιο, ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία επενεργεί στους ανθρώπους και η οποία μοιράζει τα χαρίσματα. Το λέω για Απόστολος Παύλος, έτσι. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες χαρίσματα έχω συνειαμάτων. Δεν είναι όλο το ίδιο πράγμα. Έτσι. Κάθε άνθρωπος, αν ψάξει μέσα του, θα βρει και ένα δώρο το οποίο του έχει δώσει ο Θεός. Εμένα, με τη χάρη του Θεού, έτσι με επέλεξε ο Κύριος για να μου δώσει όχι αυτό της θύραθεν παιδείας και της επιστήμης με την οποία σταδιοδρόμησα και από την οποία πορίζομαι τα αποστοζήνια αναγκαία, έτσι, αλλά για να ημινώ τους Αγίους μας. Ο Γέροντας Επιφάνιος, όταν το ρωτάγαμε πολλές φορές για τα αξιώματα, επειδή και ο ίδιος είχε αρνηθεί να πάρει το αξίωμα της Αρχιεροσύνης, μας έλεγε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, παιδιά μου, στη ζωή σας να κοιτάξετε να έχετε αξία και να μην επιδιώκετε αξιώματα. Έτσι λοιπόν, ουδέποτε, έτσι, επειδή ήμουνα και έγραμος, επειδή είχα και το επάγγελμά μου, στο οποίο σταδιοδρομούσα, θα έλεγα, επιτυχώς, δεν ήθελα κάτι άλλο, δηλαδή δεν προσπαθούσα να με γεμίσει κάτι άλλο. Με γέμιζε τόσο πολύ η παρουσία των Αγίων και η εξήμνησή τους, που δεν ήθελα τίποτε άλλο. Γι' αυτό το λόγο και όταν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μου απένει με το φύκιο του Υμνογράφου της Ιωνίδος Εκκλησίας και μου έστειλε έγγραφο συνοδικό και με καλούσε να πάω κάτω για να παραστώ και να παραλάβω το πιτάκιο, ουδέποτε πήγα και ουδέποτε το παρέλαβα και δεν κάνω και χρήση καθόλου, έτσι, ότι με έχουν ονομάσει Υμνογράφο τους, του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Έτυχε όμως, νομίζω το 2001 πρέπει να ήταν, η Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων στην αίθουσα του Παρνασσού να μου απονείμει το βραβείο της Υμνογραφίας. Και μεταξύ του ακροατηρίου από κάτω βρέθηκε και ο Πατριάρχης ο Πέτρος με εκπρόσωπό του, οι οποίοι όταν ακούσαν τον εισηγητή και έλεγε το βιογραφικό μου και τα έργα τα οποία είχα συνθέσει, κάθισε στο τέλος με συνεχάρη και μου λέει, τι έχεις κάνει για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, για τους Αγίους. Λέω, μακαριότατε να σε ετοιμάσω ένα κατάλογο και να σας τον δώσω. Πραγματικά πήγα στο σπίτι, κατέβασα το αρχείο και είδα ότι είχαμε ετοιμάσει για το Πατριαρχείο τότε, ξέρω, γύρω στις 200-250 ακολουθίες. Του τις έδωσα, εκείνος εξεπλάγει, δεν τις ήξερε και έδωσε εντολή να απονείμουν το φύκιο του Υμνογράφου της, των Αλεξανδρέων Εκκλησίας. Θα έρθεις στην Αλεξάνδρεια να το παραλάβεις. Όχι, μακαριότατε, εγώ στην Αλεξάνδρεια δεν έρχομαι. Έτσι. Εκείνος θεώρησε σκόπιμο σε μία επίσκεψή του στην Αθήνα. Καταλάβατε, να με συναντήσει. Καταλάβατε. Λοιπόν, και επειδή δεν βρεθήκαμε ήδη κάτι, με βρήκε, μου είπε την απόφασή του, αλλά το πιτάκιο μου το ενεχείρισε και τη σχετική προσευχή που γίνεται εκείνη τη στιγμή ο τότε Μητροπολίτης Καρθαγένης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν έξαρχος του Πατριαρχείου στην Αθήνα και ο οποίος είναι ένα από τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος που συνέβησαν μετά. Έτσι λοιπόν πήρα αυτό το φύκιο, το οποίο ήρθε θα λέγαμε άνωθεν, χωρίς να το επιδιώκω. Θα μου πείτε, γιατί κάνεις χρήση τότε? Γιατί εφόσον μου έδωσε κάτι η Εκκλησία, είμαι υποχρεωμένος να το σεβαστώ. Έτσι. Είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό. Μου το έδωσε και κάνω χρήση. Θα μπορούσα να το έχω αποφύγει βέβαια και αυτό στον τίτλο μου, αλλά δεν το κάνω από άποψη εγωιστικού φρονήματος, αλλά από άποψη εκκλησιολογικού φρονήματος, για να φανεί ότι δρώ μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μας.